Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πάρα πολύ καλά. Όπως είμαστε κι εμείς, ζεσθενόμαστε. Απλά τώρα να μου πεις ζεσταίνεσαι και φοράς φούτερ, ναι, είμαι λίγο ανάποδη εγώ. Αλλά εκεί έξω έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία και ετοιμαστείτε για σαραντάρια, παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί φορά φούτερ. Και εγώ λίγο απόρρισα τώρα που με είδα, γιατί έξω, στον πραγματικό κόσμο, έξω από το στούντιο του ΜΑΝΤ, έχει πολύ ζέστη, αληθινή ζέστη. Είναι ο μίνι καύσωνας του Μαΐου, λέει, έρχεται αυτές τις ημέρες. Να είστε προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και σωματικά. Και αυτό, ναι, επειδή, άκου τώρα, επειδή τώρα, μη γελιόμαστε, όλοι θα αναζητήσουν μια κοντινή παραλίουλα να πάνε να ξεδώσουν το Σαββατοκύριακο. Με προσοχή εκεί έξω, εντάξει παιδιά, με προσοχή και όχι συνωστισμό και όχι με πολυκοσμία. Άμα βλέπετε, αντιλιακό δεν το συζητώ, αλλά άμα βλέπετε μεγάλες παρέες, να τις αποφεύγετε. Δηλαδή να το έχετε αυτό στο μυαλό σας πάρα πολύ καλά, να είστε έτσι μόνοι σας. Και ξέρεις τι ωραία που ηρεμείς, αν είσαι μόνος σου, ακούς και το κύμα, σκέφτεσαι, κοιτάς τον ουρανό, γίνεται λίγο μια ωραία κατάσταση με τον εαυτό σου. Μην πηγαίνετε, όχι, πώς λέγανε παλιά, όχι πλαστικά σε παραλίες και ακτές, όχι με πολυκοσμία σε παραλίες και ακτές, σε θάλασσες και ακτές. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, ίσως θα έπρεπε. Δεν έχω κανονίσει. Κοίτα, να σας πω λίγο την αλήθεια, παιδιά. Εγώ, μαζί με την Ηλένια και δύο ακόμη φίλες μας, βρήκαμε μία παραλία που είναι πολύ πιο πέρα από τη Σαρονίδα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι μία παραλία τύπου ανοργάνωτη, που βάζει κάτω την πετσετούλα σου. Τι, ποιο πράγμα? Ναι, και ήταν πολύ ωραία. Δεν ξέρω, δεν βούτυξα να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι λίγο κρύα τα νερά. Υπήρχε όμως κόσμος που βουτούσε. Απλά, όντως, εγώ παρατηρώ και το ξαναείπα και σε εκπομπή, νομίζω, ότι ο κόσμος το σέβεται λίγο αυτό το distancing. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι ο ένας πάνω στον άλλον με εικόνες που έχουμε δει πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι να συμβαίνουν. Δηλαδή, να είναι πραγματικά η μία πετσέτα δίπλα στην άλλη. Οι παρέες είχαν απόσταση μεταξύ τους και ήταν και λιγότερος ο κόσμος. Δηλαδή δεν έβλεπες πολύ μεγάλες παρέες στην παραλία. Τώρα ίσως επειδή ήταν και λίγο απομονωμένη αυτή η παραλία. Αυτό το Σαββατοκύριακο που ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες, να δούμε τι θα γίνει. Εκεί θα έχει το ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, στα δικά μας, μία ταξιδιάρικη λίστα σας έχουμε σήμερα με 7 ταινίες που έχουν να κάνουν με road trips. Σε περίπτωση που θέλετε λίγο έτσι να φύγει το μυαλουδάκι σας και να αράξετε και να δείτε ωραίες εικόνες και να μπείτε λίγο σε αυτό το mood, θα σας προτείνουμε 7 ταινίες για να τις απολαύσετε με την... δεν ξέρουμε ποιον θα είστε με στο σπίτι, με τον καλό σας, με την καλή σας, με τον κολλητό σας, με την κολλητή σας, να το νιώσετε λίγο, βρε παιδάκι μου, και γιατί όχι, να μπριζωθείτε κι εσείς, να πάτε ένα ωραίο road trip, όταν με το καλό και... δεν ξέρω, ανοίξω τα σύνορα, θα γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί τώρα road trip, ναι... Πάλι το ξέχασα. Είναι και αυτό το πράγμα, ότι το κανονίζεις πράγματα και συνειδητοποιείς. Σου έρχεται μια σφαλιάρα από την πραγματικότητα και λες road trip, τέλεια, yeah, θα πάω. Και σου έρχεται η σφαλιάρα αυτή και λες, μα πού θα πάω, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή όλα θα είναι καλά όμως και θα μπορέσεις να πας road trip. Οπότε έχεις το νου σου αυτές τις ταινίες για να αρχίσεις να το νιώθεις, να το νιώθεις, να το νιώθεις, να το οργανώνεις στο μυαλό σου και τσουπ, μία μέρα θα συμβεί. Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η λίστα μας και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα μετά το πρώτο break της εκπομπής. Γιατί θέλω να σας πω εντάχει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, μισό λεπτάκι να δω κάτι, ναι. Α, ωραία, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και ένα πολύ ωραίο έτσι νέο show στο ραδιόφωνο μας, στο MadRadio 106,2. Κάθε Σάββατο 9 με 10 συντονίζεστε και απολαμβάνετε αποκλειστικά στο ραδιόφωνο μας τον Steve One Man Show, σε ένα μοναδικό One Man Show, κυριολεκτικά. Οπότε, εάν θέλετε να τον απολαύσετε, αυτό το Σάββατο 9 με 10 να συντονιστείτε στο MadRadio 106,2. Φεύγουμε να ακούσουμε Κιάνα και ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετρά. Εσείς το ζήσατε αυτό το τραγούδι με τις high five? Δεν το... Α, λέω κι εγώ. Ήμασταν μικροί βέβαια και ναι, ισχύει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η πολύ ωραία επιτυχία που αγαπήσαμε από τις high five έρχεται σε μια πολύ ωραία επανεκτέλεση από την Κιάνα και θα το απολαύσετε αμέσως τώρα στην οθόνη σας. Επιστρέφω σε λίγο για να ξεκινήσω τη λίστα. Πάμε. We'll be right back.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας και καλό σας απόγευμα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πάρα πολύ καλά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει με ταινίες και όχι ό,τι και ό,τι ταινίες, ταξιδιάρικες ταινίες, για να μπείτε στο mood και να αρχίσετε να οργανώνετε το δικό σας road trip. Γιατί αυτές είναι ταινίες. 7 ταινίες που έχουν να κάνουν. Τι έχω γράψει στον πίνακα. Α, 7 ταινίες με road trips. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάω. Στο νούμερο 1 έχουμε το Due Date, μια ταινία του 2010. Την προτείνουμε γιατί έχει εκπληκτικό δίδυμο αφενός, που παίζουν ο Robert Downey Jr. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Robert Downey Jr. Και, και εσύ ακούω, Λευτέρη. Okay. Ναι, πολύ ωραίος άντρας βασικά. The Judger. Δεν είμαι σίγουρη. Πού να πάω να το δω? Στο σπίτι μου, εντάξει. Robert Downey Jr. και Ζακ Γαλιφιανάκης, μέσα από μια παρεξήγηση, λέει, αυτοί οι δύο καλούνται να κάνουν ένα όχι μικρό ταξίδι με ένα Subaru Impreza, μου αρέσει που έχει αυτή τη λεπτομέρεια, διασχίζοντας τρεις πολιτείες. Ναι, Νέο Μεξικό, Τζόρτζια και Αλαμπάμα. Κωμικοτραγικές καταστάσεις με πολύ έξυπνο χιούμορ που σίγουρα σε κερδίζει, αλλά και πολύ ωραία τοπία του Αμερικανικού Νότου. Αμερικάνικου ή Αμερικανικού? Αμερικάνικου. Και καταλαβαίνετε ότι για να παίζει ο Ζάκο Γαλιφιανάκης δεν θα είναι κάποια δραματική ταινία, θα έχει χιούμορ, θα είναι ωραία και αστεία και ανάλαφρη. Και θα ταξιδέψει έτσι στα νότια της Αμερικής, οπότε γιατί όχι. Του Αμερικανικού Νότου, όχι στα νότια της Αμερικής. Κάηκα, ναι. Γιατί, συγγνώμη, αυτά είναι νότια το Μεξικό? Ναι, ναι μωρέ, τι λέω, ναι. Τίποτα, μην δίνετε σημασία. Mental breakdown. Νούμερο 2. Little Miss Sunshine, μια ταινία του 2006. Όταν, λέει, μια ετερόκλητη οικογένεια ξεκινάει ένα ταξίδι για χάρη του μικρότερου μέλους της, της πολύ γλυκούλας, λέει, Olive, που πολύ θέλει να λάβει μέρος στα παιδικά καλλιστεία, πολλά μπορούν να σημούν και πολλά μπορούν να αποκαλυφθούν. Κυρίως συναισθήματα βαθιά κρυμμένα. Μην ψάχνεις, λέει, για μυστήριο εδώ στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι δραματική κωμωδία με συγκίνηση και γέλιο. Τα καλλιστεία είναι στην Καλιφόρνια, εκείνη στο Νέο Μεξικό και είναι, λέει, μισή μέρα διαδρομή. Οπότε και πάλι βλέπεις έτσι ωραίες εικόνες μέσα από αυτό το ταξίδι. Μάλιστα, όλη αυτή η ταινία διαδραματίζεται, λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα πολύ έτσι vintage, ωραίο, hippie style, κίτρινο Volkswagen Type 2. Να την ξέρετε και αυτή τη λεπτομέρεια. Γενικότερα νομίζω road trip επιβάλλεται να κάνεις με αυτά τα πολύ κλασικά αυτοκίνητα που είναι τα τύπου βανάκια. Ή τροχόσπιτο. Πρέπει να το κάνεις να το ζήσεις all the way. Α, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Τελείως old school. Οπότε και αυτή την ταινία, γιατί όχι, έχουμε και κάτι σε Ευρώπη ή είμαστε μόνο Αμερική? Έχουμε και ελληνική ταινία, ναι, το είδα. Νούμερο 3, The Motorcycle Diaries, μία ταινία του 2004. Μα πόσες, λέει, ιστορίες να αφηγηθεί μία μοτοσυκλέτα με την οποία έκανε το γύρο της Νότιας Αμερικής ο Ερνέστο Τζεκεβάρα μαζί με το φίλο του Αλβέρτο Γκρανάδο. Πολλές συγκινητικές, συνταρακτικές, αληθινές. Το έτος, 1953. Η μηχανή, Norton 500. Εδώ, λέει, αντιλαμβάνεσαι τι πάει να πει ανθρωπογεωγραφία. Κάθε τόπος και άνθρωποι. Τι είναι αυτό τώρα το μυθιστόρημα που με έχεις φάει? Μοιάζουν ξεχωριστοί, αλλά είναι συνάμα τόσο ίδιοι. Τοπία, ιστορίες, σκηνές που θα σε καθυλώσουν. Μη σου πούμε πως αφού τη δεις, θα ψάξεις να δεις πως γίνεται να κάνεις κι εσύ ένα παρόμοιο road trip. Καθημερινά, 7 με 9, στο MAD TV. Πραγματικά, αυτό είναι διαφήμιση, δεν είναι περίληψη της ταινίας. Το έτος, 1953. Η μηχανή, Norton 500. Τέλος πάντων, The Motorcycle Diaries, δείτε το, μάλλον είναι ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω τι είναι αυτή η ταινία. Αλλά έτσι πως το περιγράφεις εδώ πέρα, δεν μου την κάνεις και πάρα πολύ πιασάρικη στις άλλες. Δηλαδή στο Due Date, που είναι ο Γαλιφιανάκης και ο Robert Downey Jr. Το έχω ζήσει, το έχω οραματιστεί λίγο. Το road trip αυτό, μέσα σε αυτές τις τρεις χώρες, πόλεις.
Τώρα σε αυτήν μου έκανε περισσότερο διαφήμιση. Τέλος πάντων, γιατί όχι όμως. Μπορεί να είναι, όχι μπορεί, λογικά είναι και λίγο έχει και ιστορικά στοιχεία, φαντάζομαι. Οπότε, ναι. Νούμερο 4. Θέλμα. Θέλμα, λέγεται Χέλμα. Θέλμα and Louis. Του 1991. Σχεδόν αγέννητη όλοι μας. Οι δύο πρώτοι λόγοι για να τη δεις. Η Σούζαν Σάραντον και η Τζίνα Ντέιβις. Τα κορίτσια θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα από την κουραστική τους ρουτίνα. Η ζωή μου. Μπαίνουν στο κάμπριο Ford Thunderbird του 66 της Louise και παίρνουν τους δρόμους για άλλες πολιτείες. Πάμε για άλλες πολιτείες. Εγκλήματα, λέει, κυνηγητό με αστυνομικούς. Ερωτικές ιστορίες, θα τα βρεις όλα εδώ. Αλλά κατά βάση είναι ένας ύμνος στην γυναικεία φιλία και χειραφέτηση. Γενικά η φάση είναι «Girls just wanna have fun» and they do. Για λίγο να ξαναδώ τη φωτογραφία, φαίνεται το Ford Thunderbird, το 66. Α, αυτό είναι το αυτοκίνητο. Η Susan Sarandon είναι αυτή που είναι στα δεξιά με το άσπρο. Ναι, εντάξει είναι και το 91, τώρα δεν είναι πάρα πολύ διάκριτη φωτογραφία. Αλλά οκ. Okay. Και στη συγκεκριμένη έτσι ταινία θα απολαύσετε πολύ road trip με το συγκεκριμένο το αυτοκίνητο, το Ford, το Cabrio, το Thunderbird. Λοιπόν, πάμε σε break. Έρχεται και αμέσως τώρα Breaking Me από Topic και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε τη λίστα μας. Εδώ είμαστε, γεια σας, επιστρέψαμε, καλό απόγευμα, μιλάμε για ωραίες έτσι ταινίες που έχουν να κάνουν με road trips και είχαμε μείνει στο νούμερο 4 και στην ταινία με την Susan Sarandon και την Gina Davis, το Thelma and Louis και θα προχωρήσω στο νούμερο 5. Σας φουγγαρίστρα είναι τα μαλλιά μου, σας σκούπα, αλήθεια. Τέλος πάντων. Μάγισσα. Θα σε βρω. Ξέρω που μένεις. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω που μένεις. Νούμερο 5, Easy Rider, του 1969. Σύγχρονες ταινίες, δηλαδή, σαν να λέμε. Coolness Overload. Μία ταινία που εκφράζει τις αντιφάσεις της νεολαίας της εποχής. Μιας νεολαίας που κουβαλάει τις μηχανές και ψάχνει να βρει το δρόμο για την ειρήνη, την ατομική και την παγκόσμια. Πραγματικός πρωταγωνιστής, φυσικά, οι μηχανάρες, Harley Davidson, διαβάζω εδώ πέρα. Μία ταινία, οι μηχανάρες, έτσι. Μία ταινία που τη βλέπεις και ανοίγεις κουμπαρά για να αγοράσεις τη δική σου Harley και να κυκλοφορείς με στυλ και αέρα και ας είσαι την Αλεξάνδρας. Και κάθασα και λίγο έτσι. Έτσι έπρεπε να τη διαβάσω. Ναι, WhatsApp και τέτοια. Okay. Από ό,τι καταλαβαίνω έχει να κάνει με hippie φάση. Και είναι ψιλοεκείνη την εποχή. Αλλά παιδιά, μη σκάτε, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αφού παίζουν οι μηχανάρες Harley Davidson, δείτε την ταινία. Νούμερο 6. The Straight T. Harley Davidson. Davidson δεν είναι. Davidson. Ποτέ το ποτάτο. Harley Davidson. Νούμερο 6. The Straight Story. 1999. Μιλάμε, λέει, για τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της πραγματικής ιστορίας του Alvin Straight που ξεκινά ένα ταξίδι, ναι, με χλωκοπτικό 30 ετών τρακτεράκι. Αυτό που είδαμε στην... Αυτό μου είπες να μην πω το χλωκοπτικό. Το τρακτεράκι αυτό, ξεκινάει ταξίδι με αυτό το τρακτεράκι, λοιπόν. Γιατί ο άνθρωπος ήταν αγρότης και δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα οδήγησης λόγω θεμάτων υγείας. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να δει τον άρρωστο αδελφό του. Και μιλάμε για τεράστιο ταξίδι. Από την Ιόουα στο Wisconsin. 400 χιλιόμετρα, σαν να λέμε, από την Αθήνα στην Καστοριά. Ή στη Θεσσαλονίκη. Στην Καστοριά είναι 500 περίπου. Τα οποία, λέει, δεν φάνηκαν εμπόδιο μπροστά στην ανάγκη του για λύτρωση. Υπερσυγκινητική ερμηνεία του Richard Farnsworth. Όντως πρέπει να είναι πολύ συγκινητική αυτή. Γιατί, για να το ξαναδώ λίγο αυτό τον κύριο, τον Richard Farnsworth.
Θες εδώ πέρα που είναι και μεγάλος άνθρωπος και αυτό το τρακτεράκι που καθόλου άνετο δεν είναι, δεν έχει να κουμπίσει πουθενά την πλατούλα του και, και το χτυπούσε και ο αέρας και ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα για να πάει να δει τον αδελφό του. Μου φαίνεται πολύ συγκινητική. Ναι, για να κλάψουμε. Αυτή την ταινία, ναι, θα την έβλεπα και αυτή μου κίνησε έτσι την περιέργεια. Και είναι και το χλωκοπτικό τώρα, το οποίο σε περίπτωση που αναρωτιέστε είναι John Deere 110 Lone Tractor. Okay. Νούμερο 7, πάμε σε μια ελληνική τώρα, του 2001 η ταινία, ο 15 Αύγουστος, ελληνικής παραγωγής λέει. Ο 15 Αύγουστος είναι μια δραματική ταινία του 2001. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, τρεις οικογένειες λέει ξεκινούν το ταξίδι τους για διακοπές, η καθεμία κουβαλάει το δικό της σταυρό και η καθεμία βιώνει το δικό της θαύμα στη διάρκεια του ταξιδιού. Πολύ διαπεραστικές ερμηνείες από αγαπημένους ηθοποιούς, διαδρομές με εικόνες από τη Βέρεια μέχρι την Πελοπόννησο και καταλήγεις να νιώθεις συγκίνηση και συμπάθεια για όλους. Αυτές ήταν οι προτάσεις μας. Κάπως θα σας ταξιδέψουν αυτές τις ταινίες σε Ευρώπη, Αμερική και εδώ στην Ελλάδα με πολύ ωραίες εικόνες. Θα συγκινηθείτε, θα ταυτιστείτε, θα προβληματιστείτε και γενικότερα, εάν θέλετε να δείτε έτσι ωραίες ταινίες και κάπως διαφορετικές που δεν έχουν να κάνουν με ξύλο, φυλακές ή κλασικές ρομαντικές κομεντί, ορίστε. Με road trip ταινίες ωραιότατες 7 για να τις έχετε και να τις παρακολουθείτε. Αυτά! Θα πάμε σε break, έρχεται αμέσως τώρα bye-bye από Επίθεκε Kings και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ατάκα και προβληματισμό της ημέρας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, γεια σας, καλό σας απόγευμα, είναι το Cooler List από το πλατό και όχι από το σπίτι, πήγα να πω home edition. Και εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, έτσι. Γιατί όχι. Και τα μαλλιά μου είναι χάλια. Και φοράω φούτερ. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως είμαι άρρωστη. Μη λένε φουτεράκι. Γι' αυτό φοράω φούτερ. Γιατί κρυώσαμε. Αστερόπη, μας πάγωσες. Εσύ περάστε καλά δηλαδή πάνω στο κοντρόλο αυτό που είπε η Αστερόπη. Α, μπράβο, Λευτέρη μου. Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε στον προβληματισμό και στην ατάκα της ημέρας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι Mad Radio Superstar Weekend αφιέρωμα στον David Guetta. Ετοιμαστείτε για σούπερ μουσικές από τον πάρα πολύ γνωστό DJ και παραγωγό και ετοιμαστείτε να μάθετε και τα πιο hot info στη ζωή του και ετοιμαστείτε να κερδίσετε και δώρα. Γιατί τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε συλλεκτικά βινίλια των τελευταίων τριών δίσκων του. Οπότε για να κάνετε δικά σας αυτά τα μοναδικά έτσι και σούπερ δώρα, μπείτε στο Instagram του Mad Radio 106,2, βρείτε το post, κάντε like και tag το φιλαράκι σας και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Κάντε και ένα follow! Μην είστε τέτοιοι! Μπαίνετε σε μια σελίδα και αναζητάτε μόνο το δώρο. Να κάνετε ένα follow, να γίνουμε φίλοι, να κερδίσετε και το δώρο. Λοιπόν, ρίξτε την ατάκα της ημέρας. Τηλεκοντρόλ, ρε φίλε. Ή στην κατάληψη θα το βρω, ή στην ταράτσα δίπλα στον ηλιακό. Ναι. Σας έχει τύχει να χάσετε το τηλεκοντρόλ και να το δείτε σε κουλοσημείο. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό είναι μια... Έχεις χάσει το τηλεκοντρόλ και σχέθηκες να το πάρεις τηλέφωνο. Καλά, αν το έπαθες μέσα στην καραντίνα δεν πειράζει. Εμένα δεν μου έχει συμβεί να... Μου έχει συμβεί να το χάσω και να θέλω απεγνωσμένα να αλλάξω κανάλι και να μην το βρίσκω και να λέω πού στα κομμάτια είναι και να είναι πίσω... Ή να είναι μπροστά στα μάτια μου τύπου και να μην το βλέπω ή να είναι πίσω από ένα μαξιλάρι. Αλλά αυτό που μου έχει συμβεί είναι να το μπερδέψω. Επειδή το κρατούσα στο χέρι μου, δεν ξέρω πώς, και να το πάρω μαζί μου να το βάλω στη τσάντα μου, ας πούμε. Και να πάω κάπου και να έχω το τηλεκτρολόγιο στη τσάντα μου. Αυτό μου έχει συμβεί. Αλλά να το βάλω στο ψυγείο, αυτό δεν μου έχει συμβεί, νομίζω. Ή να το βάλω κάπου περίεργα. Η Μαργαρίτα το έχει πάει στο μπάνιο. Οκ, το ακούω. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που το έχουν βάλει στο ψυγείο. Εντάξει, δεν πειράζει. Το θέμα είναι άμα χάσει το τηλεκτρολόγιο από τη τηλεόραση μετά βρίσκει άλλο. Α, αγοράζεις άλλον και το προγραμματίζεις. Ναι. Οκ. Πάμε στον προβληματισμό της ημέρας.
Είμαι με μια κοπέλα και δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Μία μου το παίζει κουρασμένη, μία βγαίνει με τις φίλες της. Αλλά με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και δείχνει ενδιαφέρον. Γιατί δεν βγαίνουμε? Την χωρίζω. Ή τη στέλνω. Γιώργο! Γράφουμε, Βρυδική. Ναι, γράφουμε. Εντάξει, παιδιά, μια οικογένεια είμαστε εδώ πέρα, μη σκάτε. Λοιπόν, την στέλνω, εγώ νομίζω ότι είναι τύπου από τη Θεσσαλονίκη και λέει αντί να τη στέλνω, Ευρυδίκη, δεν είναι εδώ ο Γιώργος πάντως, ενημερώνομαι από το control. Okay. Λοιπόν, άρα εννοεί τη χωρίζω για να καταλάβω κι εγώ, παιδιά. Την στέλνω, τη διώχνω ή τη στέλνω. Αν τη διώχνει. Πόσο καιρό, 6 μήνες. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε κάτι σοβαρό με το παιδί. Εντάξει, άμα δεν ξέρουμε πόσο καιρό, πώς να βγάλω εγώ το συμπέρασμά μου τώρα. Πώς να το οραματιστώ αυτό. Είναι λίγο καιρό. Της έχει πει να βγούνε ή περιμένει από αυτή να του πει. Μια που το παίζει κουρασμένη και μια βγαίνει με τις φίλες της. Αλλά με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και δεν δείχνει ενδιαφέρον. Μήπως προτείνεις χαζομέρι να πάτε έξω, της λέτε, ας πούμε, πάμε να τρέξουμε. Γιατί και εμένα, αν έρθει ο άντρας της. Δεν ξέρω. Να έρθει ο ονειρεμένος άντρας στη ζωή μου και να μου πει, ξέρεις, πάμε να τρέξουμε 20 χιλιόμετρα και να τα πούμε και να είναι έτσι ένα πρώτο date. Θα του πω όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να φτύσω το πνευμόνι μου. Ακόμη και αν είναι ιδανικός. Μήπως της λες τίποτα κουλαμάρεις για το που να βρεθείτε. Γιατί τώρα ήταν και η καραντίνα και δεν είχαμε κάπου να πάμε. Τώρα που άνοιξαν τα πράγματα λίγο και μπορείς να κάνεις μια βόλτα, ξαναπρότεινε της το. Μην την ακυρώσεις πριν βγάλεις συμπέρασμα. Και εκτός από αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ρωτάτε. Τι βλέπεις, ότι είναι κουρασμένη, ότι βγαίνει με τις φίλες της και δεν βγαίνει μαζί σου. Γιατί έτσι λες, ρε εσύ, να σου πω κάτι, μην το κουράζουμε τζάμπα. Θέλεις. Αν δεν θέλεις, καλή καρδιά, δεν έγινε και κάτι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν το ρωτάτε. Αυτή είναι η λύση σε όλα μας. Σε όλα μας τα προβλήματα, εντάξει. Δεν με νοιάζει τι λες. Φεύγω. Αυτή ήταν η συμβουλή μου. Εντάξει. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Broken heart, Αβάνα και Γιάρη έρχεται αμέσως τώρα. Όχι, δεν με νοιάζει για σένα, φίλε μου, καλέ. Για αυτήν που φωνάζω στο αυτί μου, δεν με νοιάζει. Φεύγω. Εγώ θα σου πρότεινα να τη μιλήσει και να τη ρωτήσει. Αυτά. Σας αφήνω να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Με προσοχή στον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και τα λέμε σε μια επόμενη εκπομπή. Εδώ, στο MAD TV, στις 7. Εντάξει. Φιλιά πολλά.